και πολύ χαρούμενη που πέτυχε αυτή την, τη ρύθμιση. Να την πείτε και στον κύριο Τσακαλώτο να τα πείτε το πιστικό, διότι παλεύει να κάνει ρύθμιση για τις δόσεις και δεν τη βλέπω τόσο γενναία, τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε. Γενναία θα είναι. Γενναία, γενναία και αυτή θα είναι. Γενναία θα είναι. Το ξέρετε ή το εικάζετε, έχετε εικόνα. Είμαι βέβαιη. Εσείς φαντάζομαι δεν ξέρετε τι έρχεται για τις 120. Για την εφορία ακόμη όχι, να ανακοινωθούν καλύτερα από τα αρμόδια υπουργεία οι λεπτομέρειες. Πάντως θα έχει 120 δόσεις, θα έχει κούρεμα προς αυξήσεων. Υπουργέ, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Έχουμε διάφορα τι θα γίνει με τις συντάξεις κυρίας. Είναι πολλοί κόσμος μας, έχουμε πολλά τηλεφωνήματα. Ας πούμε μια κυρία λέει είμαι 2 χρόνια με 360 ευρώ και δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. 25 χρόνια και παραπάνω δούλευε ο σύζυγος, ούτε καν το επικουρικό, ούτε τίποτα. Αυτά τα χρήματα πάνε χαμένα. Κοιτάξτε, αυτή τώρα μπορεί να είναι προσωρινή σύνταξη τέτοιου επιπέδου που μου λέτε, ναι. Δεν είναι οριστική. Πάντως για τις συντάξεις κυρίας προχωρούμε σε δύο πολύ κρίσιμα μέτρα τα οποία ικανοποιούν και τα βασικά αιτήματα των χείρων οι οποίες μας είχαν ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα σε πολλές συναντήσεις που κάναμε. Το ένα είναι να αυξηθεί το ποσοστό της σύνταξης χειρίας, δηλαδή να είναι από το 50% να γίνει το 70% της σύνταξης του θανόντος, το οποίο και θα το πραγματοποιήσουμε. Και το δεύτερο είναι να μην υπάρχει ηλικιακό όριο. Γιατί ξέρετε, με τον ισχύοντα νόμο, αν κάποια είναι μείνει χείρος ή χείρα πριν τα 55, τότε λαμβάνει τη σύνταξη χειρίας για 3 χρόνια. Αυτό καταργείται ουσιαστικά. Αυτό το ηλικιακό όριο θα καταργηθεί. Αυτό πότε θα γίνει όμως, γιατί τα ακούμε. Αυτό θα είναι στο νομοσχέδιο για τις 120 δόσεις και αυτό. Άρα είναι πια ζήτημα ημερών. Ναι, ναι, το 120 δόσεις, να διευκρινίσουμε, θα ψηφιστούν μεγάλη τρίτη. Δεν είναι καθορισμένο ακόμη αυτό από το πρόγραμμα της Βουλής. Υπάρχουν κάποια νομοσχέδια που πρέπει να προτεραιοποιηθούν. Πάντως θα είναι ζήτημα ημερών, αν όχι εβδομάδων. Αν μπορεί να πάει εβδομάδες. Και την εβδομάδα της Πρωτομαγιάς, θα το δηλαδή. Δούμε, θα το δούμε. Πάντως θα έχει χρόνο μέχρι το Σεπτέμβριο όποιος ενδιαφερόμενος, είτε ψηφιστεί την Πρωτομαγιά, είτε ψηφιστεί πριν το Πάσχα. Δεν τίθεται ζήτημα. Ναι, ναι, θα έχει πλήρη εφαρμογή και πλήρη δυνατότητα. Η πλατφόρμα θα ανοίξει όμως την επόμενη μέρα της ψήφισης του νόμου. Αν ο νόμος ψηφιστεί 2 Μαΐου, 3 Μαΐου είναι ανοιχτή. Η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Ωραία, τώρα αφού το είπαμε αυτό, μπαίνουμε εγώ στην πλατφόρμα, συμπληρώνω. Πότε αρχίζω να δίνω την πρώτη δόση? Η πλατφόρμα, όπως είπα, καθορίζει, σου παρουσιάζει την νέα σου. Όλα, κανονικά, προφανώς. Και πότε? Από την επόμενη μέρα είσαι συνταγμένος και ξεκινάς. Α, κανονικά, δεν θα περιμένει να έχει μια ημερομηνία που θα μπαίνει ο καθένας να λήξει ημερομηνία. Όχι, είναι φτιαγμένο. Ψηφίζω τον νόμο, ανοίγει η πλατφόρμα, κάνω αίτηση, μπαίνω στη ρύθμιση. Ναι, αυτή είναι η διαδικασία. Κάνω αίτηση και πληρώνω την πρώτη δόση εντός ημερών. Ναι. Μόνον τότε κλειδώνει η ρύθμιση. Ναι, νομίζουν οι τηλεθεατές δηλαδή ότι με το που μπαίνω πατάω το OK με στη ρύθμιση. Πρέπει να πληρώσουν την πρώτη δόση. Να πληρώσουν την πρώτη δόση, όπως ισχύει στις εφορίες. Σε όλες τις ρυθμίσεις. Ναι. Ένα μεγάλο θέμα, κύριε Υπουργέ, ήμουν ανιός και γέρασα, είναι με τις εκκρεμείς συντάξεις αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν εκκρεμείς και επικουρικές και κύριες και εφάπαξ. Mm-hmm. Υπάρχει σχεδιασμός. Χθες ακούσαμε τον Πρωθυπουργό στον Αντένα να λέει ότι υπάρχει και πλεόνασμα. Έχουμε μαξιλάρια ασφαλείας. Θα ξεκινήσει, πότε πιστεύετε εσείς ότι μπορεί να ολοκληρωθεί αυτό? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα? Κοιτάξτε, όταν ξεκινήσαμε, γιατί έχει μια αξία κανείς να τα βλέπει τα πράγματα και τι έργο έχει υλοποιηθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα που έχει τον έλεγχο του Υπουργείου. Πόσο πήρατε, πόσο είναι τώρα? Εμείς όταν ξεκινήσαμε, μας είχαν αφήσει προηγούμενοι 400.000 απλήρωτες συντάξεις στα συρτάρια μας. Αυτό πέρα από τις 12 διαδοχικές περικοπές που είχαν γίνει στις συντάξεις και το έλλειμμα ενός δισεκατομμυρίου, 100 εκατομμυρίων. Το λέω αυτό γιατί αυτά συνθέτουν μια εικόνα κατάρρευσης. 400.000 συνολικά εννοείται, επικουρικές κυρίες. Κυρίες επικουρικές εφάπαξ. Εμείς αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε μειώσει τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά 70%. Κατά 70%. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο στόκ ακόμη, αλλά έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά εκκρεμών. Αυτές οι 92.000 που εκκρεμούν. Αυτές στην πραγματικότητα είναι περίπου 40 κύριες και περίπου 40 επικουρικές. Και περίπου 15.000 εφάπαξ. Αυτή είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή. 95. Και οδεύουμε προς την πλήρη εκαθάριση. Όμως η λέξη της εκαθάρισης μπορεί να είναι μία λέξη. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολη, διότι αυτές οι εκκρεμότητες που μας είχαν αφήσει οι προηγούμενοι δεν ήταν οργανωμένες σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, τις οποίες ήταν και ο νόμος Κατρούγκαλου όμως που τα μπέρδεψε λίγο τα πράγματα. Όχι, δεν μπέρδεψε τίποτα ο νόμος Κατρούγκαλου σε σχέση με αυτά. Ο νόμος Κατρούγκαλου έβαλε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν από μια ημερομηνία και μετά. Οι συγκεκριμένες αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες είχαν γίνει πριν την ψήφιση του νόμου, έτσι, γιατί ο μεγάλος όγκος που μας παραδόθηκε, αυτό εννοώ 400.000 πριν την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, ήταν χειρόγραφα, έλειπαν ένσημα, έλειπαν πληροφορίες, δεν υπήρχε πληροφοριακό σύστημα καθόλου στα ασφαλιστικά συστήματα και υπήρχε μια πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία να καθαριστούν αυτές οι συντάξεις. Εμείς, για να καταλάβετε, γιατί το 10 έχουμε και το 13 βγάλει. Δεν γινόταν ηλεκτρονικά. Όχι σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Κάθε ασφαλιστικό ταμείο είχε τη δικιά του διαδικασία και υπήρχαν πάρα πολλά τα οποία είχαν χειρόγραφες αιτήσεις και χειρόγραφα στοιχεία και χειρόγραφα αρχεία. Εξηγήστε μου το
οδεύουμε που είπατε πριν από λίγο. Είπατε οδεύουμε προς την καθάριση. Σας είπα ότι έχουμε χρόνο κάνει μία... να δώσετε. Όχι, δεν θα μπορούσα να δώσω χρόνο γιατί έχουμε κάνει μία μείωση 70%. Αυτό νομίζω αποδεικνύει το ότι δουλειά γίνεται. Υπάρχουν μερικές ανυπέρβλητες δυσκολίες μερικές φορές που χρειάζεται να καλέσουν τον ασφαλισμένο να δώσει κάποιο επιπλέον στοιχείο για να μπορέσουν να προχωρήσουν ή που να λείπουν κάποια χειρόγραφα και να πρέπει να γίνει με διαφορετικό τρόπο. Έχουμε περάσει νομοθετικές ρυθμίσεις για να απλοποιηθεί η διαδικασία και προχωράμε. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή καλό δρόμο. Η καταγγελία της αντιπολίτευσης ότι σβήνουν μέσα από τα ηλεκτρονικά αρχεία. Δεν ευσταθεί και δεν ξέρω γιατί υπήρξε αυτή η καταγγελία, γιατί είναι τόσο αβάσιμο που μου κάνει εντύπωση που εκφράστηκε και τόσες φορές από τον κύριο Βρούτση. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα. Τα ασφαλιστικά, τα Μητρώα έχουν συγκεκριμένες αιτήσεις συνταξιοδότησης. Αν δεν πληρεί κάποιος τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, απορρίπτεται. Εάν τις πληρεί, προχωράμε και τις ικανοποιούμε. Τελευταίο ερώτημα από μένα. Διαδοχική ασφάλιση, οι καθυστερήσεις, ρωτάει τηλεθεατής. Αν θα εξακολουθεί να καθυστερεί περισσότερο το θέμα της διαδοχικής ασφάλισης. Αυτό πάλι για την έκδοση σύνταξης. Πάλι είναι στο ζήτημα δηλαδή των εκκρεμωτήτων. Έχει φτιαχτεί πληροφοριακό σύστημα για να μπορούν να τρέχουν γρήγορα οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που αφορούν διαδοχική ασφάλιση και θα μπορέσουν και αυτές να εκαθαριστούν το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχετε υπόψη σας όμως ότι όλα αυτά που τώρα λέμε και που έχουν φτιαχτεί για να μείνουν στην πραγματικότητα. Για το μέλλον, είναι μια κατάσταση η οποία ήταν πλήρως ανορθολογική όταν είναι ξεκινήσαμε. Γενικώς δεν είναι από τη μια κυβέρνηση στην άλλη. Ακριβώς, είναι η πρίκα της χώρας των ασφαλισμένων για να μείνει για πάντα. Να μπορούμε πια να έχουμε ένα μηχανογραφικό Υπουργέ, σύστημα. Να ευχηθούμε πάντα τέτοια, όταν έχετε στην εκπομπή να λέτε ευχάριστα και τέτοιες ρυθμίσεις να κάνετε πραγματικά που ικανοποιούν όλους. Και να πάρετε τον κύριο Τσακαλώ το τηλέφωνο, μόλις φύγετε, παρακαλώ, να του δώσετε μια κατεύθυνση. Μην τα λέτε αυτά, γιατί δεν θα μου μιλάτε. Αστειεύομαι, πώς θέλω. Ελπίζω να είναι η ίδια ρύθμιση πάντως για τις εφορίες. Να είστε καλά, Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.